ότι ο κόσμος μπορεί να μην είναι από περιέργεια ή από κουτσομπολιό και να είναι από... Όχι, να είναι από αληθινό συνέστημα, ρε παιδί. Αυτό που μου δίδαξε η αρχική επαφή μου με το χώρο της τηλεόρασης, που απομυθοποίησε και την τηλεόραση και όλη τη φάση μέσα στον εγκέφαλό μου, ήταν το εξής. Όταν κάναμε το Confusio, στην αρχή μετά την E3 πήγαμε στο Star. Το καλοκαίρι ο Αντώνης τότε, ο Παραράς, αρρώστησε και σταδιακά έφυγε. Λοιπόν, η ευκολία με την οποία το κανάλι σταμάτησε να μας πληρώνει, επειδή πέθανε ένας άνθρωπος 30 χρονών, ταυτόχρονα σταμάτησαν να ασχολούνται μαζί μας τα μέσα, επειδή πάλι πέθανε ένας άνθρωπος 30 χρονών. Και από εκεί που είμαστε, τα παιδιά μας και τα παιδιά μας και τα παιδιά μας, παρακαλούσαμε για να μας πληρώσουν αυτά που μας χρωστούσαν και έπρεπε να πάω, ας πούμε, στα δικαστήρια για να βρω λύσεις σε αυτά τα θέματα. Όπως επίσης όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι που με πέραν καθημερινά τηλέφωνο για το οτιδήποτε. Εξαφανίστηκαν. Και ξαφνικά εξαφανίστηκαν. Όλο αυτό, η αγάπη του κόσμου, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με το γιατί χώρισα εγώ με τον Αντώνη. Την αγάπη την νιώθω καθημερινά. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Όπου και αν πηγαίνω, ό,τι και αν κάνω, και στις διακοπές μου και στις εκδρομές μου και στην κανονική μου τη ζωή, το εισπράττω και το ρουφάω από παντού και είμαι χαρούμενος και αισθάνομαι πολύ τυχερός γι' αυτό. Mm-hmm. Οτιδήποτε άλλο, δεν έχει καμία σχέση με τίποτα άλλο. Είναι μόνο κουτσομπολιό, μόνο αναπαραγωγή ανούσιων πραγμάτων, τα οποία απορώ πώς ασχολούνται ακόμα άνθρωποι, δηλαδή, με αυτά. Όχι μόνο για το δικό μου θέμα. Γενικά. Πάντως να σου πω κάτι άλλο. Εγώ το καταλαβαίνω, το ξέρω αυτό που λες. Και είσαι οδηγιωδός, ταλαντούχος και πολύ αγαπητός. Και μετά από αυτά όλα που έχουν συμβεί τα τελευταία χρόνια για όλους μας. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή πώς ακόμα άνθρωποι βγαίνουν με ένα μικρόφωνο για να πάνε να ρωτήσουν αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω πραγματικά να σου πω. Αλλά οκ. Okay. Κάποιος τους πληρώνει, κάποιοι τους το ζητάνε ίσως, γιατί είναι και νέοι άνθρωποι πολλοί από αυτούς. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι σε 20-25 χρόνια μαζί με την ανάπτυξη θα έρθει και αυτό. Λοιπόν, τώρα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι παραπάνω, αλλά δεν θα σε το ρωτήσω. Θα παντρευτείς, θα κάνεις. Γιατί είμαι μικρός ακόμα. Γιατί είσαι μικρός. Τρελός είσαι. Όχι, θα σου το ρωτήσω. Και οι Beatles κάνανε revival. Πώς θα σου το πω, δηλαδή κάνανε reunion, επανενώθηκαν. Πόσο χρόνο? Μετά από 10 χρόνια. Πόσο, δηλαδή από το 68-69 που διαλύθηκαν, το 79 ξαναμαζεύτηκαν. Εντάξει. Σου λέω, υπάρχει μια πιθανότητα ότι κάποια στιγμή, ρε παιδί, μπορεί να γίνει reunion. Υπάρχει και υπάρχει. Κοίταξε, όσο είμαστε ζωντανοί, όλα είναι πιθανά. Όλα είναι. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ωραία. Λοιπόν, είσαι μικρός ακόμα, λες, για το γάμο. Μήπως τελικά καμία από τις κοπέλες, τις συμβίες σου, τις συντρόφους σου κτλ. Δεν άντεξε 15 μέρες στο σκάφος. Όπως λέγαμε. Εσύ το έχεις πει, δεν το έχω πει εγώ. Ναι, εγώ το έχω πει. Οι ψαράδες τα λένε αυτά τα πράγματα. Ναι. Όχι. Δεν είχα τέτοια θέματα. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Κάτσε, γιατί το λες η συνέντευξη, ρε Σωτήρη, μισό λεπτό τώρα. Ναι, το λέω, παιδί μου. Εντάξει. Αποκαλύπτεται ο άνθρωπος στη θάλασσα. Είναι τέτοιο. Και τα κορίτσια έχουν πρόβλημα, γιατί η θάλασσα είναι θηλυκού γένους. Δεν μπορείς να την κοντράρεις. Με τίποτα. Με τίποτα. Όπως και η κατάθλιψη είναι θηλυκού γένους. Είναι γυναίκα, αλλά δεν την γουστάρεις για παρέα. Τα είπαμε αυτά. Το πέρασες αυτό. Light. Προφανώς έτσι θα λεγόταν. Δεν να το έψαξα να ρωτήσω τι έχω, κάτι έχω. Mm-hmm. Ουσία ήταν ότι δεν βρισκόμουν σε πλήρη αρμονία με τον εαυτό μου, άρα δεν ήμουν εγώ χαμογελαστός. Και είχες στερέψει και από δημιουργικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι γίνεται συνήθως. Mm-hmm. Κλείνεις, αλλά έτσι, όπως μια πληγή. Και πώς πέρασε σου τελευταίο? Πέρασε. Ωραιότατα. Φίλοι, θάλασσες, δουλειά, θάλασσα, ιστορία. Σε θεραπεία, οτιδήποτε. Mm-hmm. Αλλά πέρασε. Πάντως είσαι μεγάλη ψυχή. Λες, ρε παιδί μου, ότι εγώ την Αντιγόνη την παντρεύω. Γίνομαι και κουμπάρος. Κάτσε, αυτό είναι μεγαλείο. Πραγματικά σου μιλάω. Ναι, δεν είναι. Κύριε, δεν έχω μαλώσει. Μπορεί να χωρίσαμε. Δεν είχαμε σπάσει ο το κεφάλι του λουνού για να βγάλουν τα μάτια μας. Όταν κατανοείς το τι θέλει ο άλλος και αν τυχόν μπορείς εσύ πραγματικά να το προσφέρεις, και μπορείς να το επικοινωνήσεις και να το συνοηθείς αυτό χωρίς να σημαίνει τίποτα άλλο, γιατί δεν είναι απόρριψη. Mm-hmm. Το να μην ταιριάζουμε εμείς δεν είναι απόρριψη του ενός των άλλων.
δεν ταιριάζουμε. Αυτό συμβαίνει. Ναι, μπορεί να το καταλάβει. Τρία πράγματα μήνα, να κάνουμε σε μαζί, 3-5. Τα υπόλοιπα όμως να έχουμε διαφορετική αντίληψη. Mm-hmm. Ή να είναι άλλο το θέλω σου, ας πούμε. Ή να πρέπει να ζήσεις κάποια πράγματα τα οποία επειδή εγώ τα έχω ζήσει. Δεν μπορώ να έρθω και να σου πω, κοίταξε, αυτό γίνεται έτσι, αυτό γίνεται αλλιώς και εκείνο έτσι. Τι ψάχνεις τώρα να βρεις και τι θα κάνεις, θα κάτσεις, περιμένεις τη ζωή σου να γίνει έτοιμη, fast food. Mm-hmm. Οπότε ο καθένας πρέπει να τραβάει το δρόμο του, να είμαστε μαζί, αλλά να είμαστε κυρίως χώρια. Μόνο αν είναι ο καθένας αυτόνομος, μπορεί να υπάρξει και ουσιαστική αγάπη και όλος. Άμα είναι να κρεμαστεί ο ένας από τον άλλον και να είμαστε, δεν βολεύομαι καθόλου έτσι. Αυτό. Θέλω να είναι αυτόνομα τα κορίτσια μου. Για πες ότι με πατάει ένα τρένο, μια μπουλντόζα. Τι θα κάνουν μετά, καταστραφούνε? Σε ρωτώ. Έχω και μια ηλικία. Αυτό το μικροαστικό του στείλει να βολευτώ, να ηρεμήσω, να κάνω μια οικογένεια. Μεγάλωσα, έχω αρχίσει να έχω και πατρικό φίλτρο. Δεν ξέρω αν είναι μικροαστικό. Σου περάσει ένα αυτό, ρε παιδί μου? Δεν, όχι, δεν έχω νιώσει έτσι. Δεν μπορώ να κάθομαι σε ένα μέρος, δεν μπορώ να είμαι συνέχεια τα ίδια πράγματα. Θέλω ανανεώσεις, θέλω να προχωράμε μπροστά με αργά ή γρήγορα βήματα. Mm-hmm. Θέλω να γίνονται πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώνοντας, δεν φοβάσαι? Υπάρχει ένα ωραίο, το λέω συνέχεια γιατί μου αρέσει, λέει: ο παντρεμένος ζει σαν σκύλος, πεθαίνει σαν άνθρωπος. Ο ανήπαντρος ζει σαν άνθρωπος, πεθαίνει σαν σκύλος. Έτσι ακριβώς. Ναι, δεν φοβάσαι αυτό, δηλαδή. Αν το αύριο. Και μετά. Ναι, όχι, ότι μεγαλώνοντας μπορεί να μείνεις μόνος, ας πούμε. Ναι, ο κίνδυνος είναι αυτός. Mm-hmm. Να μην βρεθεί κάποιος να με θάψει. Εμείς δεν αγωγιστάμε. Δεν το συζητάμε. Θα γίνει δημόσια δαπάνη. Έχουμε πληρώσει τόσα στην εφορία και με τα καινούργια μέτρα θα πρέπει τουλάχιστον να μας θάβουν δωρεάν. Λοιπόν, μίλησες για τον Αντώνη τον Παραρά, για την απώλεια και σου ερώτησα πριν και για το Σάκη τον Μπουλάν. Μιλάμε για δύο απώλειες σε κομβικές ηλικίες. Mm-hmm. Από ό,τι γνωρίζω, έχεις χάσει και τον πατέρα σου λίγα χρόνια έτσι, πριν τον. Έτσι παθαίνω. Μου φαίνεται. Χτύπα ξύλο. Λες να του σκοτώνω όλους εγώ. Αυτό μπορείς... δεν το είχα σκεφτεί. Όχι με την έννοια, ξέρεις ότι ναι, μπορεί να το σκέφτεσαι ψυχολογικά. Ότι όταν ήμουν ό,τι αγαπάω εγώ πεθαίνει που λέει. Όταν ήμουν μικρότερος, βέβαια το σκεφτόμουν. Το σκεφτόσουν. Βέβαια. Σε έχει χαράξει ψυχολογικά δηλαδή αυτό το πράγμα? Εντάξει, δε, ήμουν μικρός. Έχασα τον πατέρα μου. Μετά ο καλύτερος μου φίλος έγινε αέρας. Μάλλον εγώ είχα το ελάττωμα με στο μυαλό μου, κατάλαβες. Αυτό. Αλλά εντάξει. Είναι πάλι πολύ εγωκεντρικό. Mm-hmm. Να νομίζω ότι πεθαίνει άλλη και σένα. Πρέπει να είσαι ανώμος. Όχι, δεν μου αλλάξει. Σιγά σιγά φύγαν και αυτά από το μυαλό μου. Καταλαβαίνω τι γίνεται γύρω μας. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Μ' αρέσεις, μ' αρέσεις πάρα πολύ. Κρίμα λοιπόν, παντρεύτηκες, Θανάση μου. Γιατί? Υποκριτική και καλυβάτσης. Σε γνωρίσαμε τηλεοπτικά. Ήσουν ηθοποιός και πριν έπαιζες παραστάσεις πριν. Είχες πορεία, ας πούμε, υποκριτική. Είχα αρέσει τεχνικού περιεχομένου. Δεν ήταν επαγγελματική ενασχόληση. Uh-huh. Μετά, εντάξει, κοίταξε, εδώ υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση και στο αμάν, γιατί πολλοί μου λένε, ας πούμε. Ναι, νομίζανε ότι είσαι ηθοποιός, έπαιζες πολύ καλά γι' αυτό. Δεν έκανες, μου λέει, δεν ήσουν ηθοποιός, ξέρω εγώ. Με πτυχίο ηθοποιός δεν είμαι, το έχω πει πολλές φορές και δεν με πειράζει. Αλλά και αυτά που γινόταν στο Ερμηνεία τώρα, τρομερή. Ναι, είχαν πράγματα, άσχετα αν φοράς μια περούκα, ας πούμε, και ή ντύνεσαι γυναίκα ή ντύνεσαι παπάς. Κάτι υποδίεσαι εκείνη την ώρα. Έχει μέσα του υποκριτική δηλαδή. Βέβαια, δεν το συζητάμε. Και έγραψε κιόλας. Ναι. Αγαπήθηκε πάρα πολύ. Ναι, τώρα ίσως λίγο αυτό το πιο ελεύθερο, πιο αυθόρμητο, το ακαλουπάριστο, ας πούμε, μπορεί να μου ταιριάζει λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά στην πορεία αποδείχθηκε ότι μπορώ να μπω και σε καλούπια, μπορώ να πειθαρχήσω και με άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Και χαίρομαι που μπορώ να... Όχι να επιβιώνω απλά, χαίρομαι που με παίζουν στο θέατρο και μπορώ να παίζω κι εγώ. Τι είναι ευκολότερο από τα δύο τελικά? Από ποια δύο? Από το να είσαι ηθοποιός, να δουλεύεις κείμενο, ας πούμε, ή από το να κάνεις τηλεόραση. Πρέπει να είσαι πιο αυθόρμητος, να μην δουλεύεις με κείμενο. Αύριο πες, συμφωνείς να κάνεις εκπομπή ζωντανή. Είναι 2 ώρες. Δεν έχεις κείμενο, δεν έχεις μπούσουλα. Είναι, ξέρεις, υπάρχει μια... Μπούσουλα έχεις και εσύ έχεις ένα μπούσουλα. Εδώ πέρα μας έχεις πάει στα νεύρα. Έχεις γράψει εγώ 600 ερωτήσεις, λες και θα έρθει ο Ομπάμα. Ναι, αλλά πρόσεξε. Τέλος πάντων. Εγώ δεν έχω κείμενο. Δεν έχω κείμενο. Δεν σου γράφουν τα λόγια που θα πεις. Αυτό σου λέω. Ναι, κοίταξε να δεις. Πρέπει να ομολογήσω ότι περνάω πάρα πολύ ωραία και γουστάρω πάρα πολύ, mm-hmm, να βρίσκομαι στο θέατρο. Mm-hmm. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή
υπεργεμίζει. Σ' αρέσει η επαφή με το κοινό, από ό,τι καταλαβαίνω. Βεβαίως. Το ίδιο μου συμβαίνει και στις παραστάσεις που κάνουμε με το Στέλιο. Με το Στέλιο το Κάτσαρη. Ναι. Που είναι ένα μουσικοθεατρικό stand-up. Ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας. Ήταν ο Τζίτζικας και ο Μέρμιγκας. Τη χρονιά που μας πέρασε ήταν η επόμενη μέρα. Τώρα πάμε για την επόμενη μέρα της επόμενης μέρας. Και θα μεγαλώσει. Θα λέγεται η επόμενη μέρα της επόμενης μέρας. Όχι, αλλά μπορεί και να λέγεται. Δεν είναι κακό. Απλά δεν φτάσαμε ακόμα καν στην επόμενη μέρα. Πού να φτάσουμε στην επόμενη της επόμενης. Και εκεί περνάω πάρα πολύ ωραία. Που μου δίνεται η δυνατότητα να απευθύνομαι και εντελώς direct στον κόσμο, ας πούμε, και να συνομιλώ κατά τη διάρκεια μιας παράστασης. Νομίζω ότι αυτό σας αρέσει περισσότερο από το κείμενο. Δεν μπορώ να σου το πω με τα βεβαιότητας. Mm-hmm. Δηλαδή και το ένα με γεμίζει και το άλλο με γεμίζει και με την αγριοφωνάρα αυτή όταν καταφέρω και τραγουδάω. Και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, που το πέτυχα βέβαια χάρη στο Στέλιο. Το έχεις το τραγούδι καθόλου? Κοίταξε, δηλαδή θα σε καλούσανε ποτέ σε talent, σε μουσικό, σε Just the Two of Us? Με φωνάξανε φέτος. Στο Just the Two of Us? Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι κάνω για κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ναι, αλλά μπορεί λόγω μπρίου, όπως και ο Μάρκος, ας πούμε. Ναι. Μάρκος τραγουδάει βέβαια και πάρα πολύ καλά. Αλλά λόγω μπρίου μπορεί να γινώσουν πολύ συμπαθή. Ναι, αλλά να γινόταν τέτοιο, αλλά okay, δεν ήταν πάντως, δεν είναι στις προτεραιότητες μου κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, μ' αρέσουν. Επίσης, η συμμετοχή μου που ήταν σε σύριαλ φέτος μαζί με τον Βασίλη τον Θωμόπουλο, που μου φωνάξει τα παντελόνια κάτω για ένα επεισόδιο και κάποια και άλλα. Το... Και με τον Λάκη που συνεργαστήκαμε σε 4-5. Και αυτό με κάνει να περνάω εγώ ωραία και να είμαι καλά. Mm-hmm. Από τις εκπομπές έτσι κι αλλιώς. Το καταλαβαίνεις μάλλον ότι περνάω ωραία και είμαι καλά. Δεν το συζητάμε. Οπότε θα σβήσει τηλεόραση πίσω μας, εντάξει. Εντάξει, κάποιος πάτησε το κουμπί ή θα σβήσει. Δόξα τω Θεώ, τελευταία στιγμή σας. Γιατί είναι το πλάνο από πίσω. Εντάξει, δεν πειράζει. Θα βγαίνει στο μαύρο. Με το άσπρο δεν θα είχατε. Ναι, αλλά αυτό να τα προσέχουμε λίγο, ρε παιδιά. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Χίλια συγγνώμη. Είσαι αντικομφορμιστής τελικά ή είσαι ένας τύπος συμβιβασμένος αλλά και μη συμβιβασμένος, που γουστάρεις και δεν γουστάρεις, που περνάς καλά και δεν περνάς καλά και δεν θες να σε ζαλίζουν και πολύ? Ναι. Τι να σου πω. Εγώ, εμένα με ενδιαφέρει να...